ψήφος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, εγώ μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι και τους δύο σας γνώρισα. Τον κύριο Μπαλτάκο ως γραμματέα της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, ναι, και τον κύριο Δαβέτα ως σύμβουλο του κυρίου Σαμαρά επί των πολιτιστικών, ως, θεμάτων. Έτσι. Άρα λοιπόν. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τι μετακινήσει είναι αυτές. Αλάθος ήταν η συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά. Αλάθαστος. Ήταν λάθος. Όχι, προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι είναι λάθος, αλλά προσέξτε. Αλλά είστε σε άλλο κόμμα τώρα, εκτός αν έχω κάποιο βασικό πρόβλημα αντίληψης. Εγώ πιστεύω απλά ότι κάθε στιγμή τα πράγματα έχουν τη δικιά τους δυναμική και κάθε στιγμή πρέπει να μην είσαι εγκλωβισμένος σε ιδεολογίες. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Η ιδεολογία είναι το μεγάλο κακό της εποχής μας. Κακό, είτε από τη δεξιά, βέβαια, κάκιστο. Διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, αυτός είναι το κέντρο, τις αξίες του ανθρώπου και όχι τις ιδεολογίες. Δεν είναι οι ιδεολογίες που φτιάχνουν τους ανθρώπους και φέρνουν τα αποτελέσματα, είναι η εργατικότητα των ανθρώπων, είναι οι ιδέες τους και οι αξίες τους. Και εσείς, κύριε. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται με βάση την εσωτερική πραγματικότητα, ενώ θα έπρεπε να γίνεται σε μεγάλο βαθμό για την Ευρωβουλή. Ναι, αλλά ο Έλληνας κοιτάει πρώτα την τσέπη του λίγο και επειδή έχει περάσει δύσκολα 7, 8, 9 χρόνια. Πρέπει να καταλάβει όμως ο Έλληνας ότι η τσέπη του έχει σχέση με τις αποφάσεις που γίνουν στις Βρυξέλλες. Έχετε δίκιο. Και εφόσον οι Βρυξέλλες παίρνουν αποφάσεις, οι μη αιρετοί μάλιστα άνθρωποι, οι οποίοι στο όνομα της μη αιρετότητας, δηλαδή δεν έχουν εκλεγεί, παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον το δικό μας, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι τσέπες μας έχουν άμεση σχέση με τις αποφάσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες. Βλέπω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση, δεν λέω για εσάς, λέω γενικότερα, στους Έλληνες πολίτες για τα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στις Βρυξέλλες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία είναι καθοριστικά στην Ευρώπη. Το ένα είναι το μεταναστευτικό, το άλλο είναι το ταυτωτικό, δηλαδή την έννοια της εθνικής ταυτότητας, και το άλλο είναι της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτά τα τρία ζητήματα. Το πρώτο θέμα, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αναλογική διαρρύθμιση, μεταρρύθμιση, μετατόπιση, πέστε, των μεταναστών. Το δεύτερο είναι το πώς θα αποσυνδέσουμε τη μετανάστευση με το θέμα της ασφάλειας. Να μην θεωρούμε τους μετανάστες κάτι το οποίο είναι απάνθρωπο και λάθος, να τους θεωρούμε ότι είναι φορείς τρομοκρατίας. Πρέπει να βρούμε δηλαδή τη λύση, ώστε οι τρομοκράτες να συλλαμβάνονται και οι μετανάστες, εφόσον είναι νόμιμοι, ξαναλέω, εφόσον είναι νόμιμοι, να μπορούν να είναι καλοδεχούμενοι όπως ήταν. Είναι το πίσω μέρος των Ελλήνων αυτό, γιατί δεν έχουμε κινδυνεύσει τόσο πολύ από αυτό. Και το τρίτο μέρος είναι αυτό της ταυτότητας. Σημερινή εποχή. Έχουμε φτάσει λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω όλων αυτών των επιθέσεων που γίνεται σε έθνος, θρησκεία, πατρίδα και όλες αυτές τις πολιτιστικές αξίες, να μην ξέρουμε τι θα πει Έλληνας, τι θα πει Γάλλος, τι θα πει Γερμανός. Λέτε και για τη Βόρεια Μακεδονία. Βέβαια. Εγώ δεν το λέω Βόρεια Μακεδονία, εγώ το λέω Σκόπια. Αυτό υπέγραψε η κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ συνεχίζω να το λέω Σκόπια, διότι για μένα το Βόρεια Μακεδονία με βάση τον κοινό νου προϋποθέτει Νότια Μακεδονία. Δεν έχει σημασία αν δεν ονομάστηκε Νότια Μακεδονία. Και όταν μιλάμε για Νότια Μακεδονία, είναι ο κοινός νους, ο νους του Αριστοτέλη, η διπλή λογική. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, όχι οι Σκοπιανοί, αλλά οι αντίπαλοι μεγάλοι που φτιάχνουν το παιχνίδι στα Βαλκάνια, ό,τι έκαναν και με το Κόσοβο, να θελήσουν να κάνουν και εδώ σε εμάς. Άρα να βρεθούμε εκτεθειμένοι κάποια στιγμή απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο να αφορά την εδαφική μας ακεραιότητα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και την εθνική ταυτότητα και την Ευρώπη. Και πρέπει να το έχουμε. Κύριε Καλαμπόκη, εσείς δεν νομίζετε. Μία μόνο φράση. Ότι στην ίδια λογική πάντα κινήθηκε η Ένωση Κεντρών και ο Βασίλης ο Λεβέντης ήταν σε όλη την πορεία του αυτό το πράγμα. Ήταν δηλαδή σταθερός σε αυτή τη θέση. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε σταθερές θέσεις, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, αυτές οι σταθερές θέσεις θα μπορέσουν να μας δώσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα στη δοθή ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.